Πήγα να δώσω το ποτήρι, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Τι είναι, αν δεν είναι αυτό που νομίζω, τότε τι είναι. Για πες μου, θα μου εξηγήσεις. Λοιπόν, τι είναι ακριβώς ο κύριος Θόδωρος Τέρπος, σκηνοθέτης και ηθοποιός της παράστασης. Και η Ιωάννα Ιωαννίδου, ηθοποιός της παράστασης, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Είμαστε σε κλίμα πολιτισμού και τέχνης. Και ανυψώσεως. Λοιπόν, ναι. Είναι ανατάσσεως. Ανατάσσεως, δεν λες τίποτα. Πολλές παρεξηγήσεις, πολλές παρερμηνίες, τι συμβαίνει. Χαμός. Ναι. Πολλές ανατροπές όσον αφορά δηλαδή στην παράσταση. Πολλές παρεξηγήσεις όσον αφορά στη ζωή. Δεν είναι αυτό που νομίζει, είναι ο τίτλος αυτής της κωμωδίας που παρουσιάζεται στο στούντιο Νέμεση, από την ομάδα Νέμεση, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Πού είναι το στούντιο? Είναι Δελφών 176, Δελφών με Μαρτίου, εκεί πέρα. Μία κωμωδία που έχει ξεκινήσει εδώ τώρα και 5 εβδομάδες πια και είναι πάρα πολύ θερμή και πολύ ευχάριστο για μας η ανταπόκριση του κόσμου μέχρι τώρα και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Όπως λένε. Τώρα, να ρωτήσω, η επιλογή του έργου Παύλα Κωμωδία έγινε για να χαμογελάσει λίγο ο κόσμος γιατί το έχει ανάγκη? Καταρχάς έγινε γιατί δεν μπορώ διαφορετικά. Α. Δηλαδή, όταν είναι να γράψω κάτι, γράφω κωμωδία. Μου αρέσει η κωμωδία και μέχρι στιγμής δεν έχω πάει πουθενά άλλου εκτός από κωμωδία. Γι' αυτό καταρχάς. Στη συνέχεια, βέβαια, διαπιστώσαμε κι εμείς πόσο πραγματικά ευχαριστεί το κόσμος με την κωμωδία και πόσο. Ανάγκη. Πάντα είναι ανάγκη να γελάς. Πάντα είναι πολύ ευχάριστο να γελάς. Θα ήθελα να πάρουμε μια γεύση έτσι, λίγων δευτερολέπτων από την παράσταση και να τη σχολιάσουμε και μαζί με την Ιωάννα Ιωαννίδου. Δεν ζητάω πολλά. Εντάξει, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Ιωάννα ή Γιάννα. Ιωάννα. Ήταν μια άτυχη στιγμή. Ιωάννα και Μαρία. Εντάξει, τρεις. Δεν έχεις προσπαθήσει να κάνεις κουβέντα με τον Γιάννη ποτέ. Είναι ικανός να σε στείλει στην αυτοκτονία. Αμάν πια αυτή η νίτσα. Όλα τα ξέρει. Το όνομά μου είναι Τζένι. Τζένι Λόπι. Οι φίλοι με φωνάζουν Τζέι Λό. Μάλιστα, η Τζένι Λό λοιπόν θα μας μιλήσει. Στο μεταξύ προδίδουν τα μικρόφωνα, νομίζω ότι είναι κλειστά, αλλά... Η Ιωάννα Τζένι Λό. Τζένι Λό, ναι, ναι. Λοιπόν, τι ρόλο ενσαρκώνεις πρώτα απ' όλα και... Εγώ ενσαρκώνω τον ρόλο της μητέρας. Αυτής που αγνοεί τη σεξουαλική ζωή του γιου της, ναι. Και ένας γιος που αγνοεί την κρυφή ζωή της μητέρας του. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι η μητέρα. Και με πολλές δυσκολίες, δηλαδή μεγαλώνοντας το γιο μου, έφτασα στο σημείο να αγνοώ βέβαια εισαγωγικά την σεξουαλική του ζωή. Αυτό δημιουργεί διάφορες. Δεν πρέπει να μάθουμε τώρα τι κρύβει η μητέρα και τι κρύβει ο γιος. Δεν πρέπει. Νομίζω πως όχι. Θα μείνουμε με την απορία. Πρέπει να έρθουμε να δούμε την παράσταση. Ναι. Και έχουμε και δύο ζευγάρια μέσα σε αυτή την ιστορία. Έχουμε δύο ζευγάρια. Από εκεί ξεκινάει το όλο πράγμα. Είναι ένα παντρεμένο ζευγάρι το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Τι πρωτότυπο. Πρωτότυπο, ναι. Το σκέφτηκα, δεν ξέρω, δεν το έχω ξανακούσει. Δικό μου ήταν. Αφού το σκέφτηκα λοιπόν αυτό το πρωτότυπο, αυτά τα οικονομικά προβλήματα αποφασίζει να τα λύσει κάνοντας μια διάρρηξη. Το οποίο φαντάζει τραβηγμένο, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι τελικά. Και έτσι κατά λάθος μπαίνει στο σπίτι του δεύτερου ζευγαριού, αυτού του ομοφυλόφιλου ζευγαριού, και εκεί αρχίζουν οι παρεξηγήσεις και οι ανατροπές σε αυτή την κωμωδία. Όταν εμφανίζεται πια και η μάνα στο προσκήνιο, τότε γίνεται. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Το τι πρωτότυπο, για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου, δεν είχε να κάνει με κριτική στο σενάριο, είχε να κάνει με την κοινωνική όχι, πραγματικότητα όχι, βέβαια, που ζούμε. Βέβαια, έτσι. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Νομίζω ότι Δώρα είναι μια παράσταση που σε εντριγκάρει, έτσι, σε εξετάρει. Εγώ έχω μια ερώτηση βέβαια σε σχέση με το κατά πόσο σε δύσκολους καιρούς είναι εύκολο να ανεβάζεις παραστάσεις, να ανεβαίνουν παραστάσεις από μικρά σχήματα και να τις χρηματοδοτούν. Αυτό είναι το μόνο που δεν έχει αλλάξει με την οικονομική κρίση. Ήταν δύσκολο, παραμένει δύσκολο. Ακόμα και στις καλές εποχές ήταν πολύ δύσκολο να ανεβάζεις μικρούς... Δηλαδή βγαίνουν τα έξοδα. Καμιά φορά ναι, καμιά φορά όχι. Σίγουρα δεν βγαίνει το προς το ζήν, πολύ δύσκολα. Αλλά τα έξοδα καμιά φορά ναι, καμιά φορά όχι. Όταν ο κόσμος δηλαδή σε υποστηρίζει, τουλάχιστον αυτό, καμιά φορά το πετυχαίνει. Ιωάννα, είναι δύσκολο να είσαι ηθοποιός στις μέρες μας? Όχι, αν το αγαπάς, όχι. Νομίζω πως δεν είναι. Ακόμη θυσιάζοντας πολλές φορές και τον βιοπορισμό. Σαφώς. Πρώτα αυτό. Ηθοποιός σημαίνει φως, δηλαδή. Νομίζω πως ναι. Σημαίνει. Σημαίνει φως και λάμψη με έναν άλλον τρόπο όμως, στα χρόνια τουλάχιστον που διανύουμε.
κάνουν ένα σχόλιο από πάνω και έχουν απόλυτο δίκιο οι συνάδελφοι. Ηθοποιός σημαίνει φως μένα, αλλά υπάρχει και το φως και το τηλέφωνο και το νερό και τα κοινόχρηστα. Ναι. Και το ενίκιο. Και μάλιστα σε μια αντιπέσα ότι ενδεχομένως στην Αθήνα οι ευκαιρίες να είναι και περισσότερες, είναι και οι τηλεοπτικές προτάσεις πιο πολλές. Θα δουλεύεις και λίγο στην τηλεόραση, θα κάνεις και θέατρο στη Θεσσαλονίκη που στην δεν έχει πολλές ευκαιρίες. Δεν ισχύει αυτό νομίζω. Δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, ο βιοπορισμός είναι αδύνατος σχεδόν, τουλάχιστον από εμάς, κάποιες μικρές ομάδες. Άρα αναγκάζεστε να κάνετε και άλλα πράγματα. Βέβαια. Πρώτα άλλα πράγματα. Ωραία. Να επαναλάβουμε πότε είναι η παράσταση. Η παράσταση είναι κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, 9.30, στο στούντιο Νέμεση, από την ομάδα Νέμεση, Δελφόνη Μαρτίου. Ωραία. Και για όποιον ενδιαφέρεται, το τηλέφωνο που μπορεί να κάνει κρατήσεις είναι 326-230.